Αλέξανδρε, για να είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας και με τον κόσμο, ήταν μια δύσκολη εβδομάδα για την ομάδα, έτσι. Ναι, ήταν μια δύσκολη εβδομάδα, αποκλεισμός από την Ευρώπη. Αλλά το ποδόσφαιρο συνεχίζει μπροστά, πρέπει να κοιτάξουμε την επόμενη μέρα και να είμαστε κάθε μέρα και καλύτεροι. Πόσο σας επηρεάζει εσάς αυτή η ατμόσφαιρα και αν υπάρχει απογοήτευση ή γκρίνια ή όπως θέλει ο καθένας να το πει γύρω από την ομάδα και τα αποτελέσματα για τον αποκλεισμό από την Ευρώπη. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Πρέπει να κοιτάξεις μπροστά. Έχουμε ακόμα δύο στόχους που πρέπει να είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι. Και δυστυχώς ή ευτυχώς, όπως στη ζωή έτσι και στο ποδόσφαιρο, άμα μείνεις στάσιμος, δεν θα καταφέρεις τίποτα. Ευτυχώς είμαστε στους υπόλοιπους στόχους μέσα. Η Ευρώπη δεν ευδοκίμησε. Αλλά έχουμε επίσης ένα σημαντικό παιχνίδι την Πέμπτη με την Γρανάδα και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ καλοί. Τι γεύση σου μένει εσένα από αυτό το ευρωπαϊκό ταξίδι? Γιατί στα προκριματικά του Champions League η ομάδα έπαιξε καλά, αποκλείστηκε στις λεπτομέρειες από την Krasnodar. Και στους ομίλους έπαιξε καλά, έπρεπε να κερδίσει τα περισσότερα παιχνίδια. Ουσιαστικά εντός αγωγικών αυτοκτόνησε στα μάτς με την Ομόνια και αποκλείεται χωρίς να πεις ότι έκανε μια κακή πορεία. Θεωρώ ότι είναι αποτυχία όταν δεν εκπληρώνεις τον πρώτο στόχο σου που είναι να μπεις στους ομίλους του Champions League. Και δεύτερη αποτυχία στο ότι δεν εκπληρώνεις τον μέσα στο επόμενο στόχο σου να περάσεις στην επόμενη φάση. Δεν νομίζω να κρατήσω κάτι από αυτό το ταξίδι, αλλά ακόμα και στα κακά βράδια, ακόμα και στις ήττες, πάντα κάτι μαθαίνεις. Ελπίζω να μάθουμε από αυτό και να προχωρήσουμε και να είμαστε πιο δυνατοί. Τι μάθατε από την Πέμπτη μέχρι σήμερα και είδαμε διαφορετική εικόνα στο κομμάτι της μαχητικότητας περισσότερο? Δεν πρέπει να παρατάς στιγμή, πρέπει να παλεύεις μέχρι το τέλος. Το είδαμε και σήμερα ότι ακόμα και με 10 παίχτες δεν σταματήσαν τα παιδιά να τρέχουν. Πολύ μεγάλη επιμονή, ζήλο για να κερδίσουμε ακόμα και την παραμικρή μονομαχία. Πολύ σπουδαία προσπάθεια και μόνο συγχαρητήρια αξίζουν όλα τα παιδιά. Συνεχίζεις το σερί από πέρυσι, έχεις φτάσει τα 6 παιχνίδια χωρίς να δεχτείς γκολ. Πώς είναι για σας αυτό το rotation στη θέση του τερματοφύλακα, γιατί δεν είναι κάτι που το βλέπουμε συνήθως από Πέμπτη Κυριακή, Πέμπτη να αλλάζει η θέση αυτή? Δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Ευτυχώς έχει έρθει ένας προπονητής ο οποίος με εμπιστεύεται, βλέπει πράγματα σε μένα και αυτό που μπορώ να κάνω, το ελάχιστο που μπορώ να κάνω, είναι να παίξω και για αυτόν και για την φανέλα και για τους συμπαίκτες μου και για την ομάδα και για όλους. Δίνω πάντα το 110%. Παλεύω καθημερινά στις προπονήσεις και κανείς δεν έχει να πει τίποτα για μένα. Αυτό που έχω να πω είναι ότι μέσα από τη δουλειά θα μπορέσουμε να καταφέρουμε και άλλα πράγματα. Και να κλείσουμε με κάτι που δεν έχει να κάνει με το παιχνίδι, ο ΨΑΠ. Σήμερα έκανε τη δράση, τρέξε και εσύ μαζί μας, βοηθώντας τα παιδιά που έχουν ανάγκη, δίνοντας χρήματα για κάθε χιλιόμετρο που έτρεξε ο κάθε ποδοσφαιριστής στη Super League. Πες μας δύο λόγια για αυτή την ενέργεια και γενικά για τον κόσμο που χρειάζεται τη βοήθεια όλων μας και όλων σας. Ναι, πραγματικά έτσι είναι. Διανύουμε δύσκολες εποχές και ακόμα και το ελάχιστο μπορεί να κάνει ο καθένας και να βοηθήσει αυτού του είδους τις φιλανθρωπίες. Είναι πολύ σπουδαίο, βοηθάμε όλοι αυτές τις μέρες, είναι γιορτές και νομίζω ότι όλοι πρέπει να έχουμε την φιλανθρωπία μέσα μας. Νομίζω ότι όλοι από την πλευρά μας πρέπει να βοηθήσουμε σε αυτό το έργο και νιώθουμε πάρα πολύ όμορφα γι' αυτό.